Γεια χαρά σε όλου. Είμαι ο Άγγελο Χειρίτσης, Ο παρουσιαστή που είναι τόσο ξεοκέφαλο και τα μυαλά του έχουν πάρει τόσο αέρα, που αποτελεί υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά. Σε αυτό το βίντεο τη σειρά και μη χειρότερα, θα ασχοληθούμε με ιστορίε από ένα διαφορετικό είδο subreddit από αυτά που έχουμε καλύψει στο παρελθόν. Πρόκειται για το subreddit r slash malicious compliance, που μεταφράζεται ω κακόβουλη συμμόρφωση. Στι ιστορίε αυτού του είδου, το χαρακτηριστικό είναι το εξή. Ο ανταγωνιστή σε κάποια ιστορία έχει κάποια απέτηση που συχνά είναι παράλογη. Ο πρωταγωνιστή συμμορφώνεται ακριβώ με αυτή την απέτηση, όμω με έναν τρόπο που καταλήγει ει βάρο του ανταγωνιστή. Τα παλιά τα χρόνια, πριν τα τηλέφωνα με φρούτα και τα τηλέφωνα ρομπότ, εργαζόμουν πάλι στο τεχνική υποστήριξη σε ένα τοπικό συμβούλιο. Την ομάδα μα αποτελούσαν 12 μέλη, από του οποίου οι 7 έπιναν ζεστά ροφήματα κατά τη διάρκεια τη ημέρα, τσάι ή καφέ. Σε μια γωνιά του γραφείου είχαμε ένα ηλεκτρικό βραστήρα και ένα μικρό ψυγείο που είχαμε αγοράσει στην και φτιάχναμε τσάι και καφέ για όλη την ομάδα εκ Το σύστημα λειτουργούσε τέλεια μέχρι το τμήμα υγεία και ασφάλεια ήρθε και είπε πω δεν μπορούμε να έχουμε ηλεκτρικέ συσκευέ στο γραφείο γιατί πρέπει να ελεγχθούν. Πήγαμε τι συσκευέ για έλεγχο και πέρασαν. Το τμήμα υγεία και ασφάλεια επέστρεψε και είπε πω ο βραστήρα παρά ήταν επικίνδυνο. Ήταν ψηλό και λεπτό και θα μπορούσε εύκολα να πέσει. Αλλάξαμε τον βραστήρα με πλατιά βάση που δεν θα ήταν το τμήμα υγεία και ασφάλεια επέστρεψε και είπαν πω το να έχουμε μια πηγή καυτού νερού τόσο κοντά στο προσωπικό θα μπορούσε να κάψει κάποιον. Ο βραστήρα θα έπρεπε να αφαιρεθεί εντό μία εβδομάδα. Η απάντησή μα ήταν πω δεν είχε καεί ποτέ κανεί όσο είχαμε το βραστήρα. Η πιο κοντινή κουζίνα με ζεστό νερό ήταν δύο ώρε πάνω και στην άλλη του κτηρίου και πω χρησιμοποιούσε ένα σύστημα boiler για να ζεστάνε το νερό. Θα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να φτιάξουν τα ροφήματά μα και θα έπρεπε να τα κουβαλήσουμε στι σκάλε όπου θα μπορούσαν να συμβούν ατυχήματα. Το τμήμα υγεία και ασφάλεια είπε πω είτε θα το κάνουμε με τον δικό του τρόπο ή καθόλου. Τελικά το πήραμε απόφαση και ο βραστήρα εξαφανίστηκε. Ο προϊστάμενο μου είπε πω ήταν θέμα χρόνου μέχρι κάποιο να σκοντάψει ή να γλιστεί στι σκάλε, κουβαλώντα ένα δίσκο με καυτά ροφήματα. Η μέρα τρίτη αφού το εξαφανίστηκε ο βραστήρα. Μετά βραστήρα, μη β. Μία κοπέλα γλίστρε στι σκάλε και προξένε τι ζημιέ σε ένα φωτιστικό όταν το μουσκεψε στο τσάι. Το τμήμα υγεία και ασφάλεια χρειάστηκε να συμπληρώσει μία αναφορά 7 σελίδων για αντικαταστήσει του φωτιστικό αξία 150 λιρών. Η μέρα ένατη μετά βραστήρα. Ένα από την ομάδα μα, που τον έλεγα Βίκτορ, όχι το αληθινό του όνομα, γλίστρε στι φρεγμένε κάλε και το καυτό του τσάι προξένησε εγκάβματα σε έναν άλλο εργαζόμενο που ανέβαινε. Ο δεύτερο υπάλληλο πήρε αναρωτική άδεια δύο εβδομάδων και το τμήμα υγεία και ασφάλεια χρειάστηκε να συμπληρώσει μία άλλη αναφορά 12 σελίδων. Η μέρα 22 μετά βραστήρα. Γλίστρεσα εγώ στι βραγμένε σκάλε, ενώ κρατούσε ένα δίσκο με ροφήματα. δευτέρου βαθμού και τα χέρια μου. εβδομάδε άδεια μεταποδοχών. Άλλη μία δωδεκασέλιδη αναφορά. Η μέρα 23η μετά βραστήρα. Ο βραστήρα επέστρεψε. Στα σχόλια, άλλοι χρήστε του Reddit έχουν γράψει για ηλικιότητε αντίστοιχων τμήματων υγεία και ασφάλεια. Φαίνεται πω συχνά ψάχνουν να βρουν προβλήματα από το πουθενά για να δικαιολογήσουν το κόστο του τμήματο. Για παράδειγμα, το Τμήμα Υγεία και Ασφάλεια σε ένα τοπικό συμβούλιο αποφάσισε πω ήταν πολύ επικίνδυνο για την πυροσβεστική να κρεμάσει χριστουγεννιάτικα φωτάκια επειδή οι σκάλε είναι επικίνδυνε. Για την πυροσβεστική, Ειδικά με το θέμα τη σκάλα, φαίνεται πολλά τμήματα υγεία και ασφάλεια να έχουν πρόβλημα. Διαβάζουμε επίση τα σχόλια πω σε μια εταιρεία υπαγόρεψαν πω αν θέλει να αλλάξει μια απλή λάμπα που δεν φτάνει με το χέρι, θα πρέπει να στήσει ολόκληρη σκαλωσιά. Το κόστο του τρισήματο και αφαίρεση τη σκαλωσιά μπορεί να φτάσει στα 350 με 450 δολάρια. Για μια απλή λάμπα, επειδή οι σκάλε είναι επικίνδυνε. Την ιστορία αυτή γράφει μια γυναίκα. Εργαζόμουν για χρόνια σε ένα δημοφιλέ εμπορικό κατάστημα. Και έχω να πω πω το είδο πελατών που καλλιεργεί αυτό το κατάστημα είναι ό,τι χειρότερο. Αυτό το κατάστημα είναι πιθανό το 90% του λόγου που τόσο πολλοί πελάτε νομίζουν ότι έχουν πάντα δίκιο. Όταν ήμουν προϊσταμένη, μία πελάτησα έκανε κυριολεκτικά επίσημο παράπονο πω Ο ταμεία είχε λόξιγκα και ήταν τρομερά ενοχλητικό. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι για μένα! Εν πάση περιπτώσει, κάλυπτε έναν συνάδελφο που έκανε το διάλειμμα του στα ταμεία. Ήμουν προϊσταμένη εκείνο το διάστημα και είχα ήδη υποβάλει την αίτηση παρέτησή μου εντό δύο εβδομάδων. Είχα μπουχτίσει εντελώ. Ήταν σαν την άνοιξη που ήμουν τελειόφιτη στο σχολείο. Πλέον δεν με ένοιαζε τίποτα. Είμαι λοιπόν στα ταμεία και μία γυναίκα που δεν την κάνει με τίποτα για πάνω από 40 έρχεται με ένα καρότσι γεμάτο πράγματα. Οποιοδήποτε έχει εργαστεί στη Λιανική γνωρίζει αυτόν τον τύπο πελάτη σα. Η συγκεκριμένη έχει το γνωστό κούρεμα. Μα σουλάει με θόρυβο την τσίχλα τη ενώ μιλά στο κινητό αντί να δώσει την προσοχή της στο ταμείο. Καθυστερεί ολόκληρη τη συναλλαγή και αρχίζει να με αγνοεί γιατί προφανώ εγώ είμαι η που διακόπτω το τηλεφώνημά τη. Σημείωση του κηρύτσι. Στο Reddit αντιμετωπίζουν ένα πολύ συγκεκριμένο γυναικείο κούρεμα σαν ισχυρή ένδειξη πω μία πελάτησα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Θα το συναντήσουμε και σαν κούρεμα τη Κάρεν ή το κούρεμα Απαιτώ να μιλήσω στον προϊστάμενό σου. Μετά πολλά, η πελάτησα λέει στο άτομο με το οποίο μιλούσε. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο και γυρίζει μετά και μου λέει με «Ναι» λε και είμαι ένα ανυπόμενο παιδί που έχει εξαντλήσει την υπομονή τη. Αυτό είναι το τελικό ποσό, κυρία μου. Μήπω έχετε κάποιο κουπόνι ή πόντου ανταμοιβή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εκείνη γνέφει καταφατικά. Ρίχνει κάποια αποκόμματα κουπονιών στον πάγκο μπροστά μου, αγνοώντα ότι είχα απλώ το χέρι μου για να τα δώσει, και επιστρέφει το τηλεφώνημά τη. Με το που κοιτάζω τα κουπόνια, διαπιστώνω πω δεν μπορώ να εφαρμόσω κανένα από αυτά. Έχει ένα που δίνει έκπτωση 10 δολαρίων για ανδρικά ενδύματα αξία 50 δολαρίων και άνω. Εκείνη έχει αποκλειστικά γυναικεία ενδύματα. Το επόμενο κουπόνι έχει λήξει εδώ και δύο μήνε. Ένα άλλο θα ξεκινήσει να ισχύει σε μία εβδομάδα κτλ. Προσπαθώ λοιπόν να τραβήξω ξανά την προσοχή τη. Εκείνη είναι εξίσου αξιαγάπητη και με την ίδια κατανόηση όπω και την προηγούμενη φορά. Παίρνει έκφραση αγανάκτηση, λέει στο συνομιλητή τη πω θα τον καλέσει αργότερα και μου λέει ξανά ένα αυστηρό Ναι! Με συγχωρείτε κυρία μου, αυτό το κουπόνι έχει λήξει, αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να ισχύει και αυτό ισχύει μόνο να αγοράσετε ανδρικά ενδύματα αξία 50 δολαρίων. Μήπω έχετε άλλα κουπόνια. Εκείνη με κοιτάζει, λε και τη σέβησα τη μάνα. Τι πράγμα. Τι μπορούσα να κάνω εκτό από το να ανασηκώσω ανήμπορο του ώμου. Πλάκα μου κάνει. Αυτό ήταν ο μόνο λόγο που ήρθα εδώ σήμερα. Να χρησιμοποιήσω αυτά τα κουπόνια. Και μου λε πω δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Απίστευτο. Ωραία εξυπηρέτηση πελατών έχετε. Παράλληλα, μαζεύει τα άχρηστα κουπόνια στην τσάντα τη και με κοιτάζει αγριεμένη. Θυμάστε που ανέφερα πω ήμουν μέχρι εδώ. Η υπομονή μου πριν τη σοπζίλα ήταν ήδη στο 0. Εκείνη την έριξε ακόμα πιο κάτω. Ήμουν πλέον επισήμω στα αρνητικά νούμερα. Είχα πλέον αρνητική υπομονή. Όταν λοιπόν εκείνη είπε, Θα έπρεπε να ντρέπεσαι να είσαι τόσο αγενή σε μία πελάτησα, κάτι έσπασε μέσα μου. Τη έσκασε ένα γλυκό χαμόγελο και άντλησε από μέσα μου όλη την ευχάριστη διάθεση που συνήθω κρατούσα όταν εργαζόμουν ω σερβιτόρα. Τη λέω. Λυπάμαι που νιώθετε έτσι, κυρία μου. Μην ανησυχείτε όμω, επειδή είναι τρίτη, μπορεί να εφαρμόσω την έκπτωση για τα άτομα τρίτη ηλικία. Τουλάχιστον έχετε αυτή, σωστά. Δεν μπορώ να περιγράψω ακριβώ την έκφρασή τη. Νομίζω πω ήταν θυμωμένη, αλλά περισσότερο ήταν σοκαρισμένη. Και σε αυτή την κατάσταση του σοκ ψέλισε. Δεν είμαι άτομο τρίτη ηλικία. Μιμήθηκα τη σοκαρισμένη τη έκφραση, προσπαθώντα να φανώ τρομοκρατημένη για το λάθο μου, και αμέσω είπα: Εντάξει τότε, επιτρέψτε μου να την αφαιρέσω και αφαίρεσε άμεσα τη σχετική έκπτωση, αυξάνοντα το σύνολό τη κατά 20 δολάρια. Λυπάμαι πολύ για την παρεξήγηση, κυρία μου. Ήταν θυμωμένη, λέει, αλλά όπω είπα, ήταν περισσότερο σοκαρισμένη. Έμοιαζε να έχει μείνει άφωνη. Πλήρωσε, πήρε τα πράγματά τη και έφυγε. Την ικανοποίηση από την τρομοκρατημένη τη έκφραση θα τη θυμάμαι μέχρι να πεθάνω. Και άξιζε την αναφορά που μου έκανε ο προϊστάμενό μου, αφού το εκείνη πήρε τηλέφωνο στο κατάστημα και άρχισε να του Και αυτή την ιστορία τη γράφει η γυναίκα. Πριν τρία χρόνια, ο τότε συντροφό μου και εγώ θα πηγαίναμε σε μία συναυλία. Ήμουν καθοδόν για το σπίτι του για να φύγουμε μαζί, αλλά πέθανα τη πείνα και αποφάσισα να πάρω μία σαλάτα από ένα δημοφιλέ εστιατόριο για σαλάτε. Υπόψη πω είχα αργήσει λίγο, αλλά ήμουν τόσο πεινασμένη και πίστεψα πω θα ήταν κάτι γρήγορα. Καθώ είμαι, ήμουν δηλαδή, μία καλή σύντροφο, πήρα τηλέφωνο το αγόρι μου και τον ρώτησα τι ήθελε από εκεί. Είπε πω πεινούσε και εκείνο πολύ, αλλά δεν ήθελε τίποτα από το μαγαζί με τι σαλάτε. Πω ήθελε ένα τσίμπεργκερ. Του είπα πω δεν ήθελα να σταματήσω πουθενά αλλού, ειδικά να βγω εντελώ από το δρόμο μου, αφού είχαμε ήδη αργήσει. Εκείνο άρχισε να γκρινιάζει και να μου λέει πώς θα γεννήσει μου μαζί του και άλλε τέτοιε ανοησίε. Αφού διαφωνήσαμε για αρκετά λεπτά, σήκωσα τα χέρια ψηλά. Αφού πήρα τη σαλάτα μου, οδήγησα μέχρι το μέρο που μου είπε εκείνο και του παρήγγειλα ένα παιδικό γεύμα από τη στιγμή που συμπεριφερόταν σαν κακομαθημένο κολόπεδο. Όταν του έδωσε το παιδικό γεύμα, έβλεπε πω ήθελε να γελάσει, αλλά δεν μπορούσε ήταν ακόμα θυμωμένο. Τα παιδιά σε ένα βιβλιοπωλείο μπορεί να αποδειχθούν προβληματικά. Για κάθε 9 χρόνο που θέλει να σου δείξει πόσο προσεκτικό είναι και θα μπορέσει να τονίσει ενήλικε πω κακομεταχειρίζονται κάποιο βιβλίο, θα υπάρχει ένα απίστευτο κολόπεδο που έτσι και μείνει χωρί επιτήρηση για 3 δευτερόλεπτα θα αρχίσει να ασκίζει σελίδε. Δυστυχώ, η δεύτερη κατηγορία κολόπεδων πάντοτε έχουν το είδο των γονέων που θα τα βάλουν μαζί σου έτσι και τολμήσει να μιλήσει στο αγγελούδι του. Όπω αποδεικνύεται, οι γονεί είναι το πραγματικό πρόβλημα. Ένα απόγευμα, ένα στριμμένο θηλυκό τρόλ μπήκε στο μαγαζί με τρία διαβολόπεδα πίσω τη. Έδειξε τα παιδιά τη ένα τραπέζι με βιβλία, του είπε πω ήταν ο τομέα για τα παιδιά και συνέχισε τη μάταιη η αποστολή τη να βρει τον τομέα με τα ρομάντζα. Μάταιη, γιατί δεν έχουμε τέτοιο τομέα. Εγώ πλησίασα τα παιδιά και προσπάθησα να του εξηγήσω πω το τραπέζι με τα βιβλία που βρίσκονταν δεν ήταν ο παιδικό τομέα και να του δείξω πού βρισκόταν. Όχι! Μην μιλά στα παιδιά μου! Δεν έχει κανένα δικαίωμα να μιλά στα παιδιά μου! Του έδειξα πού βρίσκω τα βιβλία. Ξέρω τι είναι κατάλληλο για αυτά. Έχουν κάθε δικαίωμα να είναι εδώ. Άφησέ τα ήσυχα. Το να μου μιλάσει στο ίδιο μου το μαγαζί με αυτόν τον τρόπο θα έχει σαν αποτέλεσμα να σε διώξω με τι κλωτσιέ. Όμω κοίταξε τι είχαν διαλέξει τα παιδιά να διαβάσουν από το τραπέζι, ανασήκωσα αδιάφορα του ώμου και επέστρεψα πίσω από τον πάγκο του καταστήματο. Γύρω στα 10 λεπτά αργότερα, μία μοναχική σκέψη ταξιδεύει διστακτικά στο κρανίο τη και συνειδητοποιεί πω τα διαβολόπεδά τη γελάνε υπερβολικά συχνά και χαμηλόφωνα. Τελικά αποφασίζει να ελέγξει τι διάλεξε να διαβάσουν για να διαπιστώσει πω είχε βάλει τα παιδιά στον τομέα με τα βιβλία που προτείνουμε για δώρα και πω διάβαζαν το βιβλίο Πώ να βρίζει σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκείνη ήρθε στον πάγκο, ουρλιάζοντα για να πάρει την τρομερή τη εκδίκηση. Εγώ όμω, χαμογέλασα γλυκά και τη θύμισα πω εκείνη ξέρει τι είναι κατάλογη τα παιδιά και πω δεν έχω κανένα δικαίωμα να του μιλήσω. Τα παιδιά φαίνονται αναστατωμένα που δεν τις επιτράπηκε και να κρατήσουν το βιβλίο, αλλά πιστεύω πω βελτίωσε σημαντικά το λεξιλόγιο του εκείνη τη μέρα. Αυτό συνέβη πριν 10 χρόνια. Η σύζυγό μου και εγώ επιλέξαμε μια συγκεκριμένη τοποθεσία για το γάμο μα. Είχαμε ένα μεγάλο γκρουπ να πετάει μαζί μα, έτσι η αεροπορική αναβάθμισε εμένα και τη σύζυγό μου δωρεάν στην πρώτη θέση. Μα έδωσαν τι θέσει A και B τη σειρά 4. Το συγκεκριμένο αεροπλάνο είχε σε κάθε σειρά 6 καθίσματα χωρισμένα σε διάδε. Τα C και D ήταν στη μέση του αεροσκάφου ανάμεσα στου δύο διαδρόμου, και τα E και F ήταν στο διάδρομο και το παράθυρο από την άλλη μεριά. Όταν μπήκαμε στο αεροπλάνο, βρήκαμε ένα ζευγάρι να κάθεται στι θέσει μα. Του ζητήσαμε να μετακινηθούν για να καθίσουμε. Προ μεγάλη μα έκπληξη, αρνήθηκαν κατηγορηματικά. Δεν ήθελα να τσακωθώ μαζί του, δεν ήταν δική μου δουλειά. Έπιασα μία αίρεση εδώ και εξήγησα την κατάσταση. Εκείνη ήρθε και επιβεβαίωσε πω οι θέσει του ήταν στη σειρά 1, στι θέσει C και D. Του ζήτησαν να μετακινηθούν και εκείνοι αρνήθηκαν. Εκείνοι έγιναν πολύ ευγενεί και συνέχισαν να αρνούνται. Πριν η κατάσταση κλιμακωθεί, πρότειναν να ανταλλάξουν θέσει μαζί του, τώρα που γνωρίζαμε πού κάθονταν. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα με τι δικέ του θέσει. Στο κάτω-κάτω ήταν μια δωρεάν αναβάθμιση. Η αεροσυνοδό και το ζευγάρι συμφώνησαν πω επισήμω θα ανταλλάσσαμε θέσει. Όλοι ήταν χαρούμενοι και η αεροσυνοδό φρόντισε να σερβίρει από ένα ποτήρι σαμπάνια πρώτα σε εμά. Γύρω στα 5 λεπτά μετά από όλα αυτά, ένα άλλο ζευγάρι ανεβαίνει στο αεροπλάνο. Από ό,τι φαίνεται, η εταιρεία είχε κάνει υπερκράτηση θέσεων. Και είχε κάνει κράτηση δύο φορέ για τι θέσει που μα είχαν δοθεί αρχικά. Το ζευγάρι με το οποίο ανταλλάξαμε είχε έρθει και εκείνη στην πρώτη θέση μέσω δωρεάν αναβάθμιση για πακέτο γκρουπ. Όμω το νέο ζευγάρι που είχε έρθει είχε προτεραιότητα, καθώ είχαν πληρώσει οι ίδιοι για τα εισιτήρια τη πρώτη θέση. Μετά από κάποια διαφωνία, το ζευγάρι με το οποίο είχαμε ανταλλάξει δέχτηκε να παραχωρήσει εκείνε τι θέσει. Μου φάνηκε παράξενο γιατί η πρώτη θέση πλέον ήταν γεμάτη. που αυτό δεν θα έπρεπε να με έχει το ζευγάρι άρχισε να μετακινεί τι αποσκευέ του πάνω από τη νέα μα θέση στη σειρά 1. Η αεροσυνοδό του σταμάτησε και του τόνισε πω είχαν επισήμω ανταλλάξει θέση μαζί μα. Του είπε πω υπήρχαν καθίσματα στην οικονομική θέση. Εκείνοι άρχισαν να φωνάζουν, να ουρλιάζουν και να είναι γενικά σκατόψυχοι άνθρωποι. Τελικά η αεροσυνοδό έφερε τον πιλότο που του είπε πω οι επιλογέ του ήταν ή να πάνε στην οικονομική θέση ή να πάρουν άλλη πτήση. Εκείνοι συμβιβάστηκαν με το να πάνε στην οικονομική θέση. Η γυναίκα του ζευγαριού έκλαιγε δυνατά όλη την ώρα που περπατούσαν όλα φαίνονται εντάξει για μερικέ ώρε. Ύστερα από περίπου 2-3 ώρε τη πτήση, ένα ηλικιωμένο ήρθε στην πρώτη θέση. Εκείνη τη στιγμή με είχε πάρει ύπνο και με ξύπνησε εκείνο καθώ με άρπαξε και προσπαθούσε να με βγάλει από τη θέση μου. Είμαι μεγάλο όμω και ο τύπο ήταν πολύ πιο μικρό όμω και πολύ πιο μεθυσμένο από εμένα. Έτσι δεν χρειάστηκε πολύ για να σταματήσει τι αποπειρέ του. Αποδείχτηκε πω ήταν ο πατέρα τη γυναίκα με την οποία ανταλλάξαμε θέσει. Σηκώθηκα όρθιο, ίσα ίσα για να βεβαιωθώ πω θα μπορούσα να προστατέψω τον εαυτό μου και αυτό ο ηλίθιος ο γέρος μου έριξε γροθιά. Ήταν αδύναμη και ίσα από άγγιση στον μπράτσο μου, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να κάνει σε μια πτήση. Ένας άντρα που υποθέτω πως ήταν Air Marshall τον άρπαξε και τον έβγαλε σέρνοντας από την πρώτη θέση. Σημείωση του κηρίτσι. Οι Air Marshalls είναι μια ομοσπονδιακή υπηρεσία των ΗΠΑ. Ταξιδεύουν στι πτήσει ντυμμένη μου πολιτικά και φροντίζουν να διατηρήσουν την τάξη. Τα πράγματα ηρέμησαν για άλλα 30 λεπτά πριν η γυναίκα να έρθει τρέχοντα στην πρώτη θέση. Αρχίζει να ουρλιάζει και να προσπαθεί να παίξει ξύλο με την αεροσυνοδό ο ίδιο άντρα τράβηξε στην οικονομική θέση και επέστρεψε. Λίγες ώρες αργότερα και χωρί άλλα ευτράπελα, το αεροπλάνο προσγειώθηκε στον προορισμό μας. Μα ζητήθηκε να παραμείνουμε καθιστή αφού το σκάφος κινητοποιήθηκε. Μία μικρή ομάδα αστυνομικών επιβιβάστηκαν και αφαίρεσαν τον πατέρα και την κόρη με χειροπέδες. Το αστείο ήταν πω το δικό μα γκρουπ έμενε στο ίδιο ξενοδοχείο με το δικό του group. Ένα δικό του μέλο είπε σε ένα δικό μα πω κράτησαν και του δύο στο κρατητήριο για τουλάχιστον δύο μέρε. Αυτή είναι μια ιστορία που μου είπε η μητέρα μου όταν ήταν στην 8η τάξη. Σημείο του κηρύτσι. Αυτή η τάξη αντιστοιχεί στη δική μα Δευτέρα Γυμνασίου. Η μητέρα μου είχε μια δασκάλα καλλιτεχνικών, α την πούμε κυρία Χ, η οποία τη μισούσε. Ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, ένα μόνο χρόνο πριν τη σύνταξη. Αυτό θα έχει σημασία αργότερα. Η μητέρα μου είχε γυμναστική την ώρα πριν τα καλλιτεχνικά και επίση είχε πολύ βαρύ άσθημα. Είχε αφήσει τον ισπνευστήρα τη στον τουλάπι τη. Επειδή άρχισαν να του αφήσουν από τη γυμναστική, αποφάσισε να πάει κατευθείαν στην τάξη των καλλιτεχνικών, να αφήσει την τσάντα τη και να ζητήσει να πάει για να πάρει τον εισπνευστήρα τη από τον τουλάπι τη. Η κυρία Χ, η οποία μισούσε μη τη μητέρα μου εδώ και κάποιο διάστημα, τη είπε να περιμένει μέχρι να κάνει τι ανακοινώσει πριν το μάθημα. Και μετά μπορούσε να φύγει. Εκείνη αποφάσισε να μην φέρει αντίρρηση και να περιμένει για τι ανακοινώσει. Οι φίλοι τη μητέρα μου είχαν εκνευριστεί. Ήξερε πω είχε πολύ άσχημο άσθημα και προσπάθησαν να την πείσουν απλά να βγει από την τάξη. Επειδή η κυρία Χ δεν άξιζε την προσοχή τη. Τέτοια που ήταν. Η μητέρα μου είπε όχι και περίμενε υπομονητικά μέχρι να τη επιτραπεί να φύγει. Αφού τελείωσαν οι ανακοινώσει, πήγε στην κυρία Χ να ρωτήσει αν μπορούσε να φύγει. Η απάντησή τη ήταν: Λοιπόν, αν είχε αρκετό οξυγόνο για να κάθει εκεί και να μιλάς με τι φίλε σου αντί να ακού, τότε δεν νομίζω πω χρειάζεται τον σπρεστήρα σου. Σε αυτό το σημείο, η μητέρα μου έχει αρχίσει να αναπνύσει φυριχτά και είχε πονοκέφαλο από τη δυσκολία στην αναπνοή. Και πάλι όμω, ακούει την καθηγήτριά τη, μη θέλει να χειροτερέψει κι άλλο τη σχέση του, και περιμένει το μάθημα να τελειώσει πριν πάει για να πάρει τον εισπνευστήρα τη. Οι φίλε τη συνεχίζουν να τη λένε να φύγει, αφού έτσι κι αλλιώ δεν μπορεί να κάνει δουλειά. Αλλά εκείνη του λέει απλά να περιμένουν, ξέροντα πολύ καλά πώ αντιδρά το σώμα τη τη κρίση άσθηματο. Στο τέλο της τάξης, οι φίλε τη έτρεξαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν, με το συνδυασμό τη μητέρα μου και το Λουκέτο, για να τη φέρουν τον εισπνευστήρα, γιατί η μητέρα μου δεν ήταν πλέον σε κατάσταση να τρέξει. Όταν όμω τελικά του τον έφεραν, δεν μπορούσε να εισπνεύσει αρκετό αέρα για να τη βοηθήσει οι φίλε τη την πήγαν στο γραφείο τη νοσοκόμα και τη είπα για την κυρία Χ και πω η μητέρα μου δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Η νοσοκόμα κατέληξε να φωνάξει ασθενοφόρο. Τη μητέρα μου την πήγαν εσπερσμένα στο νοσοκομείο, όπου την έβαλε στη μονάδα εντατική παρακολούθηση και σχεδόν χρειάστηκε να τη διασωληνώσουν για να αναπνέει. Έμεινε στην εντατική για 10 μέρε. Οι γονεί τη ήταν έξαλλοι και ο παππού μου ήθελε να κάνει μήνυση εναντίον ολόκληρη τη πολιτεία. Το σχολείο, γνωρίζοντα πω η κυρία Χ απήχε ένα χρόνο από τη σύνταξη, και δεν ήθελα να χάσει τα μόρια που θα έπαιρνε να παρέμενε, κατέληξε σε συμβιβασμό με του παππούδε μου. Η μητέρα μου δεν θα χρειαζόταν πλέον να παρακολουθεί καλλιτεχνικά, παρότι ήταν υποχρεωτικό μάθημα για την 8η τάξη, έτσι βοηθούσε του σχολικού συμβούλου εκείνη την ώρα. Το σχολείο θα αναλάβανε επίση να καλύψει τα ιατρικά έξοδα τη μητέρα μου. Οι παππούδε μου ήθελαν η καθηγήτρια να απολυθεί, αλλά συμφώνησαν με αυτού του όρου. Όμω η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Ο αδερφό τη μητέρα μου ήταν στην 7η τάξη την περίοδο που συνέβη το περιστατικό. Την επόμενη χρονιά έπρεπε να παρακολουθήσει το μάθημα τη γλυπτική με την κυρία Χ, που ήταν η τελευταία τη χρονιά. Λίγε εβδομάδε αφού ξεκίνησαν τα μαθήματα, οι παππούδε μου έλαβαν ένα γράμμα πω ο θείο μου βρισκόταν κάτω από τη βάση τα καλλιτεχνικά. Όταν το ρώτησαν γι' αυτό, εκείνο του είπε πω την πρώτη μέρα του σχολείου είχε κάνει μια ερώτηση στην κυρία Χ και εκείνη τον κατηγόρησε για έλλειψη σεβασμού. Σαν τιμωρία, τον έβαλε να κάθεται σε ένα γειτονικό δωμάτιο από τη βασική αίθουσα. Σε κάθε επόμενο μάθημα, τον κατηγορούσε ψευδό για κάτι και τον έβαζε να καθίσει σε εκείνο το δωμάτιο όπου δεν μπορούσε να κάνει καθόλου δουλειά. Γι' αυτό και ήταν κάτω από τη βάση. Η γιαγιά μου τηλεφώνησε στο σχολείο έξαλλη και του είπε πω η αρχική συμφωνία δεν ίσχυε πλέον, επειδή η κυρία Χ ξέσπαγε τα νεύρα τη στο θείο μου, και πω ήταν έτοιμη να κάνω μήνυση. Επειδή το σχολείο δεν σκέφτηκε να βάλει του παππούδου μου να υπογράψουν ένα συμβόλαιο που να λέει πω δεν θα έκανα μήνυση, αναγκάστηκαν να απολύσουν την καθηγήτρια προ μεγάλη χαρά τη μητέρα μου. Δεν πήρε ποτέ τη σύνταξή τη. Έντιτ. Για να ξεκαθαρίσω κάποια μπερδεμένα κομμάτια, έκανε στη μητέρα μου ορισμένε διευκρινιστικέ ερωτήσει. Δεν άκουσε τι φίλε τη και δεν έφυγε από την τάξη επειδή ήξερε πω θα είχε κρίση άσθηματο και ήθελε να προξενήσει προβλήματα στην κυρία Χ. Περίμενε πω απλά θα πήγαινε στο νοσοκόμα και θα έλεγε για την καθηγήτρια. Αλλά κατέληξε πιο σοβαρά από όσο περίμενε. Είναι ένα από του λόγου που δεν βγαίνει ποτέ από το σπίτι χωρί να είναι πνευστήρα πάνω τη. Επίση, μου είπε να μην κάνω ποτέ ό,τι έκανε εκείνη, γιατί δεν θα ήταν τόσο επίοικη όσο ήταν παππούδε μου. Αυτέ ήταν οι σημερινέ ιστορίε από το subreddit r slash malicious compliance. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρει τι να κάνει. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, όπως θα σου έλεγα και τα παιδιά από το βιβλιοπωλείο Πασόλ Ναχούι Είμαι ο Άγγελο Κυρίτσης και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά!